Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να παρακολουθήσουμε πρώτα τις σημαντικότερες ειδήσεις της επικαιρότητας σε τίτλους και αμέσως μετά ολόκληρο το δελτίο μας εδώ αναλυτικά. Όχι εφησυχασμός, αλλά περισσότερη αγωνιστικότητα, λένε οι πολίτες που διεκδικούν την ΜΕΘ Πέδων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ζητούν το συντονισμό ενεργειών από τη διοίκηση της περιφέρειας. Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης από κάτοικο της Κύρκης. Ποιες παρεμβάσεις ζητά? Σε Βάθ Ξάνθη, στο τέλος ενός βιομηχανικού κολοσσού, πώς οδηγήθηκε στο λουκέτο για τον πληστηριασμό, στις 25 Σεπτεμβρίου πέφτει οριστικά η αυλαία. Ο υποψήφιος πρόεδρος του Πασό Κινήματος Αλλαγής Χάρης Δούκας στη Δέλτα Τηλεόραση. Όλα όσα δήλωσε λίγες ημέρες πριν τις εσωκομματικές εκλογές. Εξαπάτησαν ηλικιωμένους και αποκόμισαν συνολικά 40.300 ευρώ, 15 χρυσές λίρες και χρυσαφικά στην Ξάνθη. Πώς δρούσαν? Περισσότερη αγωνιστικότητα, κυρίες και κύριοι, και λιγότερο εφησυχασμό συστήνει η πρωτοβουλία των πολιτών αναφορικά με τη δημιουργία ΜΕΘ Πέδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη του συντονισμού της συνολικής προσπάθειας, όπως σημειώνεται, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο την άσκηση πιέσεων στις ήδη εξελισσόμενες διερευνητικές συζητήσεις. Χαροποιούν, αλλά δεν επαρκούν οι διερευνητικές συζητήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας με στόχο την δημιουργία μονάδας εντατικής θεραπείας Πέδων στεγασμένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη των αναγκών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρόλο που ο Άδωνης Γεωργιάδης τον προηγούμενο χειμώνα ήταν κατηγορηματικός, ξεκόβοντας πλήρως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αιτιολογώντας την στάση του με την παράθεση στοιχείων και λέγοντας πως οι κλίνες στην ΜΕΘ Πέδων στη Θεσσαλονίκη επαρκούν για ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. Είναι οπωσδήποτε θετικές οι εξελίξεις. Από εκεί που είχαμε δηλαδή ένα τείχος αδιαλαξίας, φαίνεται τώρα ότι τα λογικά και απόλυτα δίκαια αιτήματα και επιχειρήματά μας εισακούστηκαν και των πολιτών αλλά και της ιατρικής κοινότητας, σύσσωμης όλων των ιατρικών συλλόγων, των διοικήσεων κτλ. Κινητοποιήθηκε και η Δέλτα ΥΠΕ, η οποία ξεκίνησε μια πολύ ενδιαφέρουσα αλληλογραφία με το Υπουργείο. Φυσικά όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά. Αν επαρκούν, δεν επαρκούν. Στην συνέχεια των πιέσεων, κατά το παράδειγμα της Κρήτης, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας των Πολιτών για την εγκατάσταση ΜΕΘ Πέδων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ειρήνη Κοντογεωργίου, ζητώντας από την πολιτεία να ακούσει το δίκαιο αίτημα των πολιτών, που όπως τόνισε χαρακτηριστικά υποστηρίζεται και από τους ιατρικούς συλλόγους της περιφέρειας. Δεν έχουμε ακούσει κάτι από την περιφέρεια. Έχουμε πάρει τα ψηφίσματα των Δήμων, υπάρχει πίεση από την πλευρά των ιατρικών συλλόγων, υπάρχει κινητικότητα από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, από τη Δέλτα ΥΠΕ. Η μόνη που φαίνεται να απουσιάζει είναι η περιφέρεια. Η απουσία της Περιφερειακής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί εμπόδιο στην συνέχιση της προσπάθειας με την Ειρήνη Κοντογεωργίου να ζητά στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη έναν θεσμικό ρόλο να ηγηθεί συντονισμένα των περαιτέρω διεκδικήσεων. Σε αυτό που θα πρέπει να σταθούμε είναι στο να δούμε τι έκαναν, ας πούμε, οι κριτικοί και κατάφεραν πριν από κάποια χρόνια, όταν και αυτούς τους έλεγαν όχι, δεν μπορείτε να έχετε ΜΕΘ Πέδων. Όλοι σύσσωμοι, βουλευτές, περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση, πολίτες ήταν έξω από το Υπουργείο και δήλωσαν ότι δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν ικανοποιήσετε το δίκαιο αίτημά μας. Ότι δηλαδή τα παιδιά μας δεν θα πεθάνουν στο δρόμο και στις διακομιδές. Νομίζω ότι με την ίδια αποφασιστικότητα θα πρέπει να σταθεί και η κοινωνία και ο επιστημονικός κόσμος της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με πρωταγωνιστή και πρώτο μπροστά τον Περιφερειάρχη, ώστε να απαιτήσουμε μέχρι την υλοποίηση του αιτήματός μας. Με τίτλο «Οικισμός της Κύρκης μέσα από την οπτική της μεγάλης ευκαιρίας», η Φοφό Καραμανίδου, κάτοικος Κύρκης, απέστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη. Η κυρία Καραμανίδου με τον τρόπο αυτό θέλησε να εκφράσει τις σκέψεις της, έτσι ώστε να μπορέσει να προωθήσει την ανάγκη ανάπτυξης του οικισμού στον οποίο μεγάλωσε.
Η Φοφό Καραμανίδου είναι κάτοικος της Κίρκης και απασχόλησε τα τοπικά μέσα όταν αποφάσισε να στείλει μια ανοιχτή επιστολή στο Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη με θέμα ο οικισμός της Κίρκης μέσα από την οπτική της μεγάλης ευκαιρίας. Μια ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο με σκέψεις, προβληματισμούς για αυτόν εδώ τον όμορφο συνοικισμό. Μιλάμε για την Κίρκη, μια Κίρκη η οποία έχει ταλαιπωρηθεί ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023. Ακριβώς. Η επιστολή ήταν ανοιχτή και ο λόγος και η στόχευση, να πω για την ακρίβεια, ήταν τριπλή. Ήταν η αλληλεπίδραση, ήταν η παρακίνηση και ήταν η κινητοποίηση. Αυτοί ήταν οι λόγοι οι οποίοι η επιστολή ήταν ανοιχτή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα για αυτόν τον όμορφο οικισμό. Η καταστροφική φωτιά του Αυγούστου του 2023 άφησε το σημάδι της στην Κίρκη, που ένα χρόνο μετά μετρά τις πληγές της και προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της. Η Κίρκη ήταν για τους επισκέπτες της απόδραση από τη βουή της καθημερινότητας, καθώς η λιγοστή χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της πόλης έδινε την ευκαιρία να απολαύσει κανείς στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης σε ένα γραφικό χωριό της ελληνικής επαρχίας. Οι πυρκαγιές οι περσινές ήταν η αιτία να με κάνουν να νιώσω ακόμη πιο μεγάλη την αγωνία. Έφυγε δηλαδή το σεντόνι, όπως λέμε. Το δάσος δεν υπάρχει πλέον. Αυτό το πολύ όμορφο τοπίο δεν υπάρχει πλέον. Και άραγε άρχισε να φαίνεται ότι η εγκατάληψη, να πω, και ότι η πορεία του οικισμού είναι φθήνουσα. Η κυρία Καραμανίδου μέσα από την επιστολή της παρουσιάζει τις σκέψεις της και προτείνει την άμεση κατεδάφιση όλων των ετοιμόρροπων και εγκατελειμμένων κτηρίων λόγω ασφάλειας, δημιουργία δημοτικού αναψυκτηρίου, ενώ προτείνει και το χαρακτηρισμό του οικισμού σε τεχνητό φυσικό βιοπάρκο. Γνωρίζουμε ότι τα βουνά δεν μπορούν να πρασινίσουν αμέσως. Δεν μπορεί να γίνει το δάσος. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι η φύση αναγεννάται από μόνη της και αυτό θα περιμένουμε. Εξάλλου από εκεί υπάρχουν οι ειδικοί, υπάρχουν οι εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Εδώ πέρα όμως, καταθέτοντας τις τρεις απλές σκέψεις μέσα από την επιστολή, που είναι άμεσα υλοποιήσιμες και εφικτές, σίγουρα αλλάζει ο οικισμός. Το μεγάλο ακίνητο της άλλοτε ισχυρής συνεταιριστικής βιομηχανίας της Ξάνθης βγαίνει σε πληστηριασμό στις 25 Σεπτεμβρίου με πρώτη τιμή περί τα 2.935.000 ευρώ. Ο άλλοτε γνωστός βιομηχανικός κολοσσός της Θράκης, που ακούει στο όνομα Σεβάθ, οδηγήθηκε σε πτώχευση το 2009 εξαιτίας του υψηλού ανταγωνισμού και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριστική τίτλη τέλους για την συνεταιριστική εταιρεία βιομηχανικής ανάπτυξης Θράκης, με το μεγάλο ακίνητο της άλλοτε ισχυρής βιομηχανίας να βγαίνει σε πληστηριασμό στις 25 Σεπτεμβρίου, με τιμή εκκίνησης στα 2.935.000 ευρώ, 15 χρόνια μετά την πτώχευση και το οριστικό λουκέτο. Η Σεβάθ, όπως και άλλες συνεταιριστικές βιομηχανίες στο νομό Ξάνθης, δημιουργήθηκαν από τον αείμνηστο Αλέξανδρο Μπαλτατζή. Η συγκεκριμένα η ΣΕΒΑΘ ξεκίνησε να δουλεύει τον Αύγουστο του 1977 με το εργοστάσιο της βιομηχανικής ντομάτας, επεξεργασίας βιομηχανικής ντομάτας. Τότε η ντομάτα καλλιεργούταν από την περιοχή της Χρυσούπολης έως και επάνω την Ορεστιάδα. Επί πολλά χρόνια η συνεταιριστική βιομηχανία κονσερβοποίησης και κατάψυξης λαχανικών στην Θράκη αποτέλεσε μοχλό ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, προσφέροντας εκατοντάδες άμεσες θέσεις εργασίας και στηρίζοντας το εισόδημα χιλιάδων αγροτών, αφού απασχολούσε πάνω από 400 μόνιμους και πολλούς έκτακτους εργαζόμενους. Στο εργοστάσιο δουλεύανε πάρα πολλοί άνθρωποι, ανάλογα βέβαια με τις εποχές. Στην περίοδο της καμπάνιας υπήρχαν πάρα πολύ έκτακτο προσωπικό, αλλά σε μόνιμη βάση υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός, γιατί εκτός από το εργοστάσιο της ντομάτας, ύστερα προσθέθηκε το εργοστάσιο επεξεργασίας λαχανικών, όπου κάναμε κατευσυγμένα λαχανικά, και στη συνέχεια το εργοστάσιο πατάτας, το μοναδικό εργοστάσιο πατάτας, επεξεργασίας πατάτας, με την περίφημη χρυσή πατάτα, την κατευσυγμένη χρυσή πατάτα, η οποία ουσιαστικά εισήγαγε την πορτοκαλισμένη πατάτα στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, το νούμερο των μονίμων, υπήρχε βέβαια επίσης, για να μην το ξεχάσω, και το τυπογραφείο. Υπήρχε ένα εξαιρετικό συγκρότημα με σύγχρονες μηχανές offset, οι οποίες εξυπηρετούσαν τόσο τις εταιρικές εταιρείες και αργότερα τις ΕΚΑΠ, η οποία εκτύπωνε
τα κουτιά των τσιγάρων. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο άκρατος ανταγωνισμός που οδήγησαν το εργοστάσιο της ΕΒΑΘ στην πτώχευση επηρέασαν την ίδια περίοδο την τύχη και άλλων περίπου 40 βιομηχανιών ντομάτα στην Ελλάδα. Ο κύκλος ζωής αυτών των βιομηχανιών έκλεισε από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι δεν τη συνέφερε πλέον να επιδοτεί την καλλιέργεια της βιομηχανικής ντομάτας, μια και οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες τοματοπολτού μπορούσαν εύκολα να βρούνε φτηνή και καλής ποιότητας τοματοπολτό από τις χώρες, τις καινούργιες αναδυόμενες χώρες, όπως θέλετε πες το, και συγκεκριμένα την Κίνα. Έτσι αποφάσισε ότι ήταν προτιμότερο να επιδοτήσει για μερικά χρόνια με κάποιο ποσό αυτούς που καλλιεργούσαν τη ντομάτα και να αποσυρθούν σιγά σιγά από την καλλιέργειά της και να περιορίσει τα έξοδά της, όπως έκανε και με άλλες καλλιέργειες στο βαβάκι, στο καπνό, σε πολλά άλλα πράγματα. Τα φόπλακα στο τέλος της συνεταιριστικής βιομηχανίας κονσερβοποίησης και κατάψυξης λαχανικών στην Θράκη ήταν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρώην διευθυντής της, σε βάθη ατομική ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγική αλυσίδα. Αυτές ήταν πολιτικές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι στην όλη υπόθεση δεν βάλαμε όλοι μας το χέρι μας για να κλείσει η βιομηχανία, από τους εργαζόμενους, τους συνδικαλιστές, τις διοικήσεις, τους ίδιους παραγωγούς. Όλοι βάλαμε ένα λιθαράκι, κακό λιθαράκι δυστυχώς, στο να κλείσουν αυτές τις βιομηχανίες. Η ΣΕΒΑΘ που έζησε μέρες δόξας αλλά και έντονης παρακμής φτάνει στο σήμερα μέσα από πλήθος παθογενειών και μακροχρόνιας καχεξίας, αφού αν και έχει κηρυχθεί σε πτώχευση από το 2009, μόλις φέτος τον Ιούλιο επιτράπηκε η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της, η οποία αποτελείται από ένα οικόπεδο πολλών στρεμμάτων και δεκάδες πλέον υποκατάρρευση αλλά και λαιλατημένα κτίρια. Γνωρίζω ότι έγιναν γρήγορα η διάθεση του μηχανολογικού εξοπλισμού, για να ίσως γιατί δεν θέλανε να το αφήσουν στη διάθεση του κάθε ενός να πάει εκεί μέσα να πάρει ό,τι θέλει, τα οποία τα πουλήσανε στο εξωτερικό. Και τα κτίρια δυστυχώς τα αφήσανε έτσι, χωρίς έλεγχο, χωρίς φύλαξη, με αποτέλεσμα να επιδράμουνε, καλά το λέω, αν το λέω καλά σωστά, διάφοροι επιτίδοι οι οποίοι ξυλώσανε ό,τι μπορούσε να πουληθεί. Από ό,τι εννοώ σε ό,τι αφορά σίδερο, αλουμίνιο, σωλήνες κτλ. Στη τηλεόραση μίλησε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Χάρης Δούκας στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Θράκη εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών, βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη και παραχώρησε συνέντευξη στην Κατερίνα Καλεντερίδου. Εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, κυρίες και κύριοι, και φυσικά συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους για την Προεδρία του κόμματος. Φιλοξενούμε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, στον απόϊχο, θα λέγαμε, σχεδόν της επίσκεψής του στην Θράκη, τον Χάρη Δούκα, υποψήφιο πρόεδρο για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, φυσικά Δήμαρχο Αθηναίων. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ολοκληρώσατε, θα λέγαμε, έτσι, την περιοδία στη Θράκη σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τόπο μας, με πολλές δοκιμασίες τουλάχιστον για την περιοχή εδώ. Πώς τα είδατε τα πράγματα, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Καταρχάς, το έλεγε η Μέλλα Μερκούρη, τα σύνορα δεν είναι ποινή αλλά τιμή και είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, διότι η Ελλάδα νομίζω πρέπει να ξεκινάει από τη Θράκη και αισθάνομαι ότι είναι παραμελημένη. Αν εξαιρέσει κανείς εδώ την πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπου λόγω και των επενδύσεων υπάρχει μια ανάπτυξη, θα έλεγα ότι το βόρειο κομμάτι και το βορειότερο κομμάτι, πια και στην Ορεστιάδα, η λέξη που το χαρακτηρίζει είναι εξεριζωμός. Διότι είδα ότι δεν υπάρχει προοπτική. Τα νέα παιδιά φεύγουν, έχει στην πραγματικότητα μηδενικές δυνατότητες απασχόλησης, έχει έργα που λείπουν, έργα υποδομών θεμελιώδη που λείπουν και γι' αυτό νομίζω ότι είναι δέσμευση και δικιά μου και νομίζω ότι πρέπει και η χώρα να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων που φυλάνε Θερμοπύλες, διότι τα σύνορα είναι οι άνθρωποι τους και οι πόλεις πρέπει να είναι ζωντανές και δυναμικές και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ότι έχει παραμελήσει την Θράκη, έχει παραμελήσει τον Εύρο, έχει παραμελήσει την Ορεστιάδα
και είναι μια συνθήκη δύο ταχυτήτων που πρέπει να αλλάξει. Ναι, βέβαια, ξέρετε, ακούμε και βλέπουμε πολιτικούς να έρχονται και να φεύγουν από τον τόπο, υποψήφιους για προεδρίες έτσι, κομμάτων. Ακούμε τα ίδια. Και αναρωτιέται ο Ευρύτης ή ο Θρακιώτης, τι διαφορετικό έχει να μου πει αυτός. Ξανά τα ίδια. Έχει διαφορετικό ότι πιστεύω βαθιά στην αποκέντρωση και στη ξεχασμένη περιφέρεια και πιστεύω ότι πολλά δεινά οφείλονται στον υπερσυγκεντρωτισμό και στο υδροκέφαλο κράτος που όπως πολλές φορές το λέτε και εσείς της Αθήνας και αυτό το λέει ο Δήμαρχος της Αθήνας. Και αυτό νομίζω ότι από μόνο του πάει κατεστημένες αντιλήψεις διότι δείχνει ακριβώς ότι το πρόβλημα είναι ότι πρέπει η Θράκη, ο Εύρος, η Ορεστιάδα να έχουν φωνή και δύναμη και να διεκδικούν και να μην χρειάζεται όπως σωστά λέτε και εσείς να ψάχνουν να βρουν το βουλευτή, ο βουλευτής τον υπουργό, ο υπουργός τον Μαξίμου και τον Μαξίμου τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Να έχουν τους πόρους, τη δύναμη και τις χρηματοδοτήσεις για να μπορούν να υλοποιούν αυτά τα οποία έχουν περισσότερη ανάγκη. Γι' αυτό και ο αγώνας που δίνω στο Πασό Κίνημα Αλλαγής είναι για να μπορέσει να υπάρξει αυτονομία της αυτοδιοίκησης που είναι συνταγματική επιταγή, αλλά παραμένει ημιτελής και στην πραγματικότητα είναι σε μια πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση. Άρα να μην χρειάζεται να έχετε ο υπουργός και να λέει λόγια που μετά θα εφαρμόζονται, αλλά μπορούν οι τοπικές κοινωνίες με συμμετοχή να αποφασίσουν για το μέλλον τους και να το υλοποιούν. Mm-hmm. Τώρα εσείς το βλέπετε και εκ των έσω, βέβαια από την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι πραγματικά ο παλμός της κοινωνίας, πόσο μάλλον δε της Αθήνας. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα πια εκ των έσω στη διαχείριση σοβαρών ζητημάτων και συνολικά. Εντάξει, το πρόβλημα στην χώρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Και θα πει κάποιος για τη γραφειοκρατία και όλα αυτά που βεβαίως υπάρχουν και για τις αρμοδιότητες που βεβαίως υπάρχουν. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω ότι είναι ότι υπάρχει μια πρωτοφανής υπερσυγκέντρωση πλούτου σε πάρα πολύ λίγους. Και πως όλοι οι υπόλοιποι περιμένουν ένα pass, ένα επίδομα, ένα voucher, ένα κουπόνι και άρα δημιουργείται μια συνθήκη μιας κοινωνίας χαμηλών προσδοκιών, μιας κοινωνίας σε ομοιρία όπου αισθάνονται οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να ορίσουν τη μοίρα τους, αισθάνονται θα έλεγα μια απαραίτηση. Καλά, και ακούσαμε και τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε δεν μειώνω τον ΦΠΑ ακριβώς γιατί δεν μπορώ να ελαχιστοποιήσω τα voucher, την επιδοματική μου πολιτική συνολικά στη χώρα. Ναι, διότι θεωρούν ακριβώς ότι ανάπτυξη... Ή να μειώσω τις συντάξεις. Ναι. Θεωρούν στην πραγματικότητα ότι η ανάπτυξη είναι περίσσευμα. Και η ανάπτυξη συγκεκριμένα του κοινωνικού κράτους είναι περίσσευμα, ενώ το κοινωνικό κράτος θα έπρεπε να είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης. Να πω δηλαδή για παράδειγμα ότι είναι λογικό, θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Χατζηδάκης, να υπάρχουν τραπεζίτες που να παίρνουν 600.000 το χρόνο και ένα εκατομμύριο μπόνους, γιατί έβγαλαν 3 δισεκατομμύρια κέρδη και θα φτάσουν τα 6 δισεκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Και την ίδια στιγμή ένας νεοδιόρισος καθηγητής και ένας αναπληρωτής καθηγητής να παίρνει 600-800 ευρώ και να πρέπει να διδάξει και να μάθει γράμματα στη Θράκη σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε σχολεία πάρα πολύ κακής ποιότητας που δεν δημιουργούν συνθήκες αξιοπρέπειας. Και μπορούν πολυεθνικές να έχουν συνέχεια υπερκέρδη, αλλά ταυτόχρονα για τα σχολεία αυτά να ανακοινώνει ο κ. Μητσοτάκης μόλις 250 εκατομμύρια συνολικά για όλη τη χώρα, όταν θυμίζω ότι έχουν δοθεί κοντά στα 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 10 δισεκατομμύρια για μολ καζίνο και πράσινους ουρανοξύστες. Άρα αυτή είναι στην πραγματικότητα η αλλαγή κατεύθυνσης που χρειάζεται ο τόπος και έχω την αίσθηση επίσης ότι χρειάζεται άμεσα, διότι διαφορετικά θα μπλέξουμε σε νέες περιπέτειες. Τώρα βέβαια διανύουμε μια έτσι πολύ δύσκολη πολιτικά χρονική συγκύρια. Η χώρα πραγματικά είναι στον αυτόματο με την έννοια ότι είναι ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Εσείς με τις ισοκομματικές εκλογές, στον ΣΥΡΙΖΑ, χειρότερα τα πράγματα πια σήμερα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό και πώς απαντάτε στους πολίτες οι οποίοι λένε ότι ειδικά στο ΠΑΣΟΚ είναι μοιρασμένα τα κουκιά. Δηλαδή, αν βγει ο κύριος Τάδε πρόεδρος, τότε θα κάνει συμμαχία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για παράδειγμα. Εσείς από την άλλη βλέπουμε ότι δέχεστε και έναν αρκετά μεγάλο πόλεμο και στα τά της, του Δήμου σας, της Αθήνας. Και λογικό είναι ο άνθρωπος του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, αυτός που ψάχνει να βρει ένα σπίτι, γιατί πια ξεσπιτώθηκε το κέντρο και η αριστερά, έτσι όπως πάει το πράγμα. Ψάχνει να βρει λοιπόν ένα σπίτι. Γιατί να εμπιστευτεί τον Χάρη το Δούκα και γιατί να ξαναπιστέψει στο κέντρο, στο ΠΑΣΟΚ. Να ξαναπιστέψει στο ΠΑΣΟΚ, αν το ΠΑΣΟΚ αλλάξει.
Γιατί για να αλλάξουμε τη χώρα πρέπει να αλλάξουμε πρώτα εμείς. Πολλοί λένε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του κόμματος. Εγώ το πιστεύω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, διότι ο κόσμος, όπως το λέτε και εσείς, ακούει και ακούει, αλλά δεν επιστρέφει. Και είναι 1,5 εκατομμύριο που γύρισε την πλάτη σε ευρωεκλογέ στον κύριο Μητσοτάκη, πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας που γύρισαν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Και αντί 2,5 εκατομμύρια εν δυνάμει ψηφοφόροι να έρθουν σε εμάς, δεν ήρθανε και 100.000 ακόμα επιπλέον μας γύρισαν και εμάς την πλάτη. Και κάθε στα σπίτι τους. Για να μπορέσουν λοιπόν να επιστρέψουν, πρέπει να αισθανθούν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει πράξη τις ανάγκες τους και να αντιμετωπίσει με πάθος, με όρεξη, με δύναμη και με αποφασιστικότητα τις πολύ μεγάλες προκλήσεις. Να συγκρουστεί με συμμετοχή και δημοκρατία, να συγκρουστεί με τους ολιγάρχες, με τα καρτέλ, με τα εδρεωμένα συμφέροντα που κρατάνε τη χώρα χαμηλά. Γι' αυτό και το δίλημα είναι αυτό ακριβώς. Αν θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ ανοιχτό, συμμετοχικό, συμπεριληπτικό και μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα νικήσει, ή αν θέλουμε ένα κλειστό και φοβικό ΠΑΣΟΚ βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να επιλέξουν οι πολίτες 6 το Οκτώβριο. Αν δεν εκλεγείτε πρόεδρος, θα συνεργαστείτε με αυτόν που θα εκλεγεί? Πάντα είμαι στην πρώτη γραμμή, στρατιώτης και όχι στρατηγός, σε όλες τις μεγάλες μάχες που δίνουμε στο ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έφυγα ποτέ από το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω στις ιδέες μου και πάντα προσπαθώ για το καλύτερο για το χώρο μου. Έχουμε και το debate. Στην Τρίτη. Έστασε ο καιρός. Την Τρίτη, τις δύο εβδομάδες εκλογές, την Τρίτη το debate. Νομίζω ότι είναι πολύ πια σφιχτός ο χρόνος, γι' αυτό και δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη να δούμε όσο περισσότερους συμπολίτες μας μπορούμε και να συζητήσουμε τα προβλήματα και να ξαναβρεθούμε, να μας κοιτάξουν στα μάτια, να κοιτάξουμε κι εμείς και να μπορέσουμε να ξαναδημιουργήσουμε μια συνθήκη εμπιστοσύνης. Εγώ πάντως, κλείνοντας, θέλω να υποσχεθείτε, τουλάχιστον σε όλες και σε όλους όσους μας βλέπουν, ότι δεν θα ξεχάσετε την περιοχή μας. Στην περίπτωση μου που εκλεγείτε, πόσο μάλλον δεν πρόεδρος. Είναι δέσμευσή μου, διότι πραγματικά πιστεύω ότι η Ελλάδα ξεκινάει από εδώ και πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Και να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ μεγάλες και από την γέννησή του, αλλά και στη συνέχεια και σαν το 1981 και μετά, στην πρώτη φορά της κυβέρνησής του, έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες με κινητροδότηση για τους ανθρώπους εδώ, για να είναι οι πόλεις ζωντανές, για να μπορούν να φτιάξουν οι άνθρωποι οικογένειες, να έχουν αξιοπρέπεια και να βλέπουν. Και στις εθνικές εκλογές, γιατί είναι. Στο παραένα δεν έβγαλε έδρα το ΠΑΣΟΚ. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο συμβολισμό και προσπάθεια που κάνω και εγώ εδώ για να αναδείξω ακριβώς τα προβλήματα της περιοχής και πως πρέπει άμεσα, όπως και το ΠΑΣΟΚ, να ξαναγεννηθεί. Η κάμερα είναι δική σας, να στείλετε το δικό σας μήνυμα πια. Θέλω να κάνω λοιπόν ένα κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς, σε όλους τους δημοκράτες, συμπολίτες μας που πιστεύουν στη δημοκρατία, στη δικαιοσύνη, στη λογοδοσία και στη διαφάνεια, να έρθουν να μας στηρίξουν στις εκλογές 6 του Οκτώβρη και να θυμίσω ότι το 1981 ήταν Οκτώβρης, όταν έγινε η πολύ μεγάλη πολιτική ανατροπή και ο λαός ανάσανε. Πέρσι, Οκτώβρη, μήνα, κάναμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή στην Αθήνα, κόντρα σε έναν εδρεωμένο νικητή. Και αυτόν τον Οκτώβρη μπορούμε να δημιουργήσουμε ξανά τις συνθήκες για την πολύ μεγάλη νέα αλλαγή. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.
είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας και πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Ελένη Μαρία Γαλανάκη. Καθώς είχαμε εξαπάτηση ηλικιωμένων για ακόμη μια φορά και μάλιστα με πολύ μεγάλη ηλία, Ελένη Μαρία. Καλησπέρα Κοσμά, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είχαμε πάλι εδώ την εξάρθρωση μιας πείρας. Βεβαίως καταζητούνται ακόμη οι άγνωστοι δράστες. Έχουν ήδη συλληφθεί 3 άτομα μέχρι στιγμής για 5 απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο δρούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ο ένας έκανε το γιατρό. Έπαιρνε λοιπόν τηλέφωνο και ως γιατρός ενημέρωνε τον ηλικιωμένο άνθρωπο ότι επρόκειτο να επιτελέσει μία εγχείρηση σε ένα συγγενικό πρόσωπο. Από την άλλη, υπήρχε μία δράστηδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι αγνώστων στοιχείων, δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί το πρόσωπο και ταυτοποιηθεί, η οποία έκανε τον συγγενή, το συγγενικό πρόσωπο. Οπότε λοιπόν ο ηλικιωμένος άνθρωπος πείθονταν για την αναγκαιότητα του να δώσει τα χρηματικά ποσά που ζητούσαν οι δράστες και εν τέλει ενέδιδε με εκείνους να έχουν αποσπάσει από ηλικιωμένους ανθρώπους 40.300 ευρώ, 15 λίρες και αρκετά χρυσαφικά και τη μαλφή. Να πούμε λοιπόν ότι το τμήμα της Καβάλας, το τμήμα ασφάλειας της Καβάλας έχει ήδη συλλάβει 2 δράστες και το τμήμα της Ξάνθης έχει συλλάβει ακόμη έναν. Μεταξύ των οποίων λοιπόν υπάρχει αυτός ο ένας είναι ο αλλοδαπός. Επίσης αυτή τη στιγμή καταζητούνται και άλλοι δράστες οι οποίοι είναι αγνώστων στοιχείων και αναμένεται φυσικά να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει. Στην Ξάνθη βέβαια αυτός που συνελήφθη είχε στην κατοχή του 8.100 ευρώ τα οποία κατασχέθηκαν και ένα γιο ταχύ επιβατικό όχημα το οποίο επίσης κατασχέθηκε. Μάλιστα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουν όλοι οι πολίτες και φυσικά οι ηλικιωμένοι, καθώς είναι πάρα πολύ συχνά τα περιστατικά, όχι μόνο στην Ξάνθη, γενικότερα στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία και σε όλη την χώρα. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή από όλους. Ελένη Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Κοινή συνάντηση τώρα για να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη για τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών Θράκης και Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενδυνάμωση των φαρμακείων της περιοχής. Κατά τη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόβλημα που εντοπίζεται από κατά περιόδους και αφορά στην έλλειψη φαρμακευτικών συσκευασμάτων αλλά και στην έβρεση τρόπων αντιμετώπισης της. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κιωσέ στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Συνεταιρισμό Θράκης για την καλύτερη ενδυνάμωση των φαρμακείων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο μεγάλο πρόβλημα των ελλείψεων που παρατηρούνται κατά διαστήματα σε φαρμακευτικά συσκευάσματα. Αναλύθηκε ακόμη και ο ενδεχόμενος τρόπος συνεργασίας των δύο συνεταιρισμών για την επάρκεια καθώς και την κάλυψη των φαρμακείων σε ολόκληρη την περιοχή της Θράκης. Στα πλαίσια της συνεργασίας των συνεταιρισμών φαρμακοποιών της χώρας, στην Ελλάδα να πούμε ότι λειτουργούν 25 διαφορετικοί συνεταιρισμοί φαρμακοποιών. Έχουμε πολύ συχνά επαφές και συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς. Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θράκης από τους πρωτοπόρους σε αυτόν τον τομέα ήδη έχει μια μακρά συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών του Πειραιά, όπως και αυτόν της Νότιας Πελοποννήσου. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επίσης και την επίσκεψη για πρώτη φορά στην Αλεξανδρούπολη του Προέδρου του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, που είναι μέσα στις 3 μεγαλύτερες συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες της χώρας και γενικά μέσα στις 3-4 μεγαλύτερες φαρμακαποθήκες της Ελλάδος. Μια τεράστια επιχείρηση με πολύ προσωπικό, πολύ τεχνογνωσία, ένα τεράστιο δίκτυο φαρμακείων, όπου έγινε μια ξενάγηση εγκαταστάσεις και μια συνομιλία και με τα στελέχη και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θράκης, Αναστάσιος Στερζής, επισήμανε την αναγκαιότητα της συνεργασίας, ενώ ανταλλάχθηκαν και απόψεις και από τις δύο πλευρές. Ανταλλάχθηκαν απόψεις σε θέματα τεχνογνωσίας, όπως και θέματα πολιτικής των συνεταιρισμών. Και ελπίζουμε ότι αυτού του είδους οι επαφές θα ενδυναμώσουν και θα βελτιώσουν τη λειτουργία των συνεταιριστικών φαρμακοποθηκών προς όφελος και του φαρμακείου της περιοχής που μας ενδιαφέρει, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Γιατί ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος, αλλά οι φαρμακαποθήκες και ειδικά συνεταιριστικές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με φάρμακο. Ειδικά τα φάρμακα εκείνα τα οποία, όπως λέμε, είναι τα γνωστά ελλειπτικά, δηλαδή τα φάρμακα τα οποία γενικά είναι σε δυσκολία έβρεσης.
οι συνεταιριστικές φαρμακοαποθήκες, επειδή έχουν, ανήκουν στους φαρμακοποιούς και έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα τον εφοδιασμό των φαρμακείων και της αγοράς, είναι αυτές που σε ελάχιστο βαθμό ή μηδενικό κάνουν πωλήσεις των φαρμάκων αυτών στο εξωτερικό. Τα διοχετεύουν όλα στην ελληνική αγορά και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο ακριβώς σε αυτόν τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. Όπως τόνισε ο κ. Τερζής, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θράκης είναι έτοιμος να εξυπηρετήσει ακόμη και το πιο απομακρυσμένο φαρμακείο της περιοχής. Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θράκης, που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη αλλά εξυπηρετεί η φαρμακεία σε όλη την περιοχή της Θράκης, με πολλά δρομολόγια καθημερινά, καλύπτει άμεσα όλες τις ανάγκες σε όποιο μέρος της Θράκης και να βρίσκεται, όσο απομακρυσμένο και να είναι, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο Έλληνας φαρμακοποιός και ο Έλληνας ασθενής. Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θράκης, ενώ ενημερώθηκε και για τις συνεργασίες που έχουν αρχίσει ήδη με άλλους μεγάλους συνεταιρισμούς. Τα φαρμακεία, όσο οι συνεταιρισμοί είναι ισχυροί, θα είναι θωρακισμένα, γιατί ακριβώς πολύ μαζί οι φαρμακοποιοί ενώνουμε τις δυνάμεις μας, δημιουργώντας μια πολύ μεγάλη και εύρωστη επιχείρηση, η οποία μπορεί να καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά και αξιόπιστα τις ανάγκες του φαρμακείου. Αλλά είπαμε ότι τελικά αυτές οι ανάγκες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας, γιατί στο τέλος της ημέρας όλα αυτά απευθύνονται στον Έλληνα ασθενή, ο οποίος θα απευθύνει στα φαρμακεία για να βρει τα φάρμακά του. Οπότε όσο πιο καλά και αξιόπιστα λειτουργεί αυτό το δίκτυο, που λειτουργεί πάρα πολύ καλά και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα, κόπο και τεχνογνωσία, η οποία προήλθε και από αυτές τις συνεργασίες και τις επαφές με άλλους συνεταιρισμούς. Έχουμε εξυγχρονίσει πάρα πολύ τις διαδικασίες μας και πλέον κοιτάμε να τις βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, ώστε να γίνουν όσο γίνεται πιο αξιόπιστες, γιατί καταλαβαίνετε το φάρμακο λόγω της φύσης του δεν επιτρέπει λάθη. Δεν επιτρέπεται να χάνετε ούτε μία μέρα ούτε μία ώρα ούτε ένα κουτάκι φαρμάκου. Πρέπει να φτάσει σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Ολοκληρώθηκε η επιστημονική διημερίδα στην πρώτη γραμμή της αιματολογικής φροντίδας, η οποία έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη. Καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου αναλύθηκαν σημαντικές ιατρικές εξελίξεις αναφορικά με την νόσο, ενώ πήραν το λόγο διακεκριμένοι επιστήμονες, καθώς και πολίτες που έδωσαν τη δική τους μάχη ενάντια στον καρκίνο και βγήκαν νικητές. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιστημονική διημερίδα στην Αλεξανδρούπολη στην πρώτη γραμμή της αιματολογικής φροντίδας. Στην επιστημονική διημερίδα συμμετείχαν 49 οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Η Αλεξανδρούπολη είναι ένα σημείο αναφοράς από πολλές απόψεις και είναι ένας χώρος ο οποίος επιλέξαμε φέτος, μια περιοχή, να κάνουμε αυτή τη διημερίδα για τις αιματολογικές κακοήθειες. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας για την ευαισθητοποίηση των αιματολογικών καρκίνων αλλά και του παιδικού καρκίνου. Και μάλιστα 21 του μηνός, το τρίτο Σάββατο κάθε Σεπτεμβρίου, είναι το Σάββατο που είναι αφιερωμένο στην εθελοντική δωρεά μυελού των οστών. Έτσι λοιπόν, εμείς θέλουμε με αυτή τη διημερίδα εδώ πέρα να αναδείξουμε το έργο που γίνεται στην αιματολογική κλινική της Αλεξανδρούπολης, μια κλινική με διεθνείς διακρίσεις και από τα καλύτερα επιστημονικά δυναμικά που υπάρχουν στη χώρα μας. Θέλουμε να αναδείξουμε το πώς αυτή η δουλειά μπορεί να ενισχυθεί, να γίνει κάτι περισσότερο, να αναπτυχθεί, να δώσει περισσότερες δυνατότητες στους επιστήμονες, στους γιατρούς που είναι εδώ πέρα για να κάνουν ακόμα καλύτερο έργο. Η σημαντικότητα της γνώσης και της ενημέρωσης είναι τεράστια, καθώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση σε ασθενείς που δίνουν μάχη με καρκίνους που σχετίζονται με το αίμα. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θα αναδείξουμε την αξία που έχουν οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών που έχουν προσδώσει χρόνια ζωής, έχουν φέρει ίαση σε περιπτώσεις που κάποια χρόνια πριν δεν θα μπορούσαν να ιαθούν και πώς αυτά θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο και να έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί ο κάθε ασθενής. Σε όλη την περιοχή, στη Θράκη, αλλά παντού, σε όλη την Ελλάδα, είναι θελοντές. Και είναι θελοντές οι οποίοι, έχοντας βιώσει κάποιες συνθήκες, θέλουν να βελτιώσουν όλο αυτό το αποτέλεσμα για αυτούς οι οποίοι θα είναι ίσως αύριο σε αυτή τη θέση. Άρα φαίνεται ότι η κοινωνία των πολιτών, γιατί εμείς εδώ πέρα εκπροσωπούμε την κοινωνία των πολιτών και έχουμε ως σύνθημα ο άνθρωπος στο επίκεντρο, φαίνεται ότι κάνει δουλειά και φυσικά αυτή η δουλειά αγκαλιάζεται από μέσα όπως το δικό σας και άλλα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να βγει προς τα έξω. Παρότι ο αιματολογικός καρκίνος πλήττει συνήθως ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, η μορφή αυτή θεωρείται η πιο συχνή μορφή νεοπλάσματος στα παιδιά.
Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της διημερίδας τονίστηκε η αναγκαιότητα της δωρεάς των μυελών των οστών. Γίνεται λοιπόν μια διημερίδα με το θέμα η οποία είναι στην πρώτη γραμμή της αιματολογικής φροντίδας. Σε αυτή τη διημερίδα θα ακουστούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πρέπει να πούμε ότι οι αιματολογικοί καρκίνοι αποτελούν το 10% του συνόλου των καρκίνων των οποίων εμφανίζονται. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι έχουν μια αυξητική τάση, όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξέρουμε ότι γίνονται πολύ μεγάλα βήματα όσον αφορά τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις των συγκεκριμένων καρκίνων. Ήδη παρακολουθήσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό τραπέζι τώρα που ήταν αφιερωμένο στη μεταμόσχευση των μυελών των οστών. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη διημερίδα η Ρεγκίνα Μακέδου. Η Ρεγκίνα, η οποία νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, πάλεψε με τον καρκίνο και βγήκε νικήτρια, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα της έδινε κουράγιο με τη θετική της διάθεση και το χορό της μέσω των social media σε όσους πάλευαν με αυτή την ασθένεια. Προσπαθούσα, ναι, ήμουν εδώ στην Αλεξανδρούπολη, συγκινήθηκα πολύ σήμερα που επέστρεψα εδώ. Ανέβασα και ένα story που λέω σήμερα δεν την πήρα τη στροφή για το νοσοκομείο και πραγματικά από την ώρα που έχω μπει μέσα στην πόλη νιώθω μια βαθιά συγκίνηση γιατί έχω πολύ αγαπημένους ανθρώπους εδώ. Χαίρομαι που μπήκα στα σπίτια σας με χαμόγελο και χαίρομαι μέσα από την ιστορία μου στο ένας άνθρωπος πήρε λίγο δύναμη. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του προβλήματα, κουβαλάει τον δικό του σταυρό και ανεβαίνει το δικό του γολγοθά. Άλλοι πιο πολλά, άλλοι πιο λίγα, ο καθένας αντιμετωπίζει με τη δύναμη που έχει μέσα του. Εγώ δεν μειώνω κανένα πρόβλημα. Για μένα ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σταυρό. Η αλήθεια είναι ότι το μοναδικό πρόβλημα που μπορεί να σε σταματήσει από κάτω είναι ένα πρόβλημα υγείας. Δεν θέλω ο κόσμος να το συνειδητοποιεί όπως το συνειδητοποίησα και εγώ, γι' αυτό και προσπαθώ να το λέω. Εύχομαι να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι το μεγαλύτερο αγαθό. Και τα άλλα, εντάξει, μπορεί να μας προβληματίζουν, αλλά χωρίς να γίνονται σοβαρά προβλήματα. Με ένα συγκινητικό τραγούδι, το Εργαστήριο Ειδικής Απαγγελματικής Εκπαίδευσης Ξάνθης στέλνει το μοναδικό μήνυμα, ένα μοναδικό μήνυμα ενάντια του εκφοβισμού. Πρωταγωνιστής του τραγουδιού, μια διαφορετική βίδα που στέλνει το δικό της μήνυμα για τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και πως αυτό δεν θα πρέπει να είναι ο κριτής τους. Μην κοιτάς το χρώμα μου, κοίτα μόνο την καρδιά. Ένα τραγούδι που αγγίζει και τις πιο σκληρές ψυχές, οι μαθητές και μαθήτριες του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ξάνθης στέλνουν το δικό τους μήνυμα. Το τραγούδι Σκέψου διαφορετικά αναφέρεται στον εκφοβισμό που παρατηρείται με πρωταγωνιστή μια αλλιώτικη βίδα που ζητά από όλους να μείνουν οι κακίες στο παρελθόν και να υπάρχει μια αρμονική ζωή. Αφήστε τις κακίες και ζήστε αρμονικά. Μια βίδα σας μιλάει που πέρασε πολλά. Αφήστε τις κακίες και κάντε μια αγκαλιά. Η αγάπη να φωλιάσει βαθιά μες στην καρδιά. Αυτό το γεμάτο μηνύματα τραγούδι δημιουργήθηκε για το παραμύθι «Μία βίδα αλλιώτικη», το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου ως εκπαιδευτικό υλικό. Μη κοιτάς το ύψος μου ή τα περίτα κιλά. Όλοι έχουν τη θέση τους στη ζωή και στην καρδιά. Διαφορετικοί είμαστε. Μα σκεφτόμαστε κοινά, τα χέρια ας ενώσουμε κι ας γίνουμε όλοι μια γροθιά. Με το μπούλινγκ να υπάρχει σε ολόκληρη την κοινωνία καθώς και στα σχολεία, αυτή η αλλιώτικη βίδα μεταφέρει μέσω του τραγουδιού πως δεν έχει σημασία ούτε αν κάποιος είναι πιο ψηλός, ούτε ακόμη και με περισσότερα κιλά. Σημασία έχει η αγάπη που φωλιάζει τις καρδιές μας. Το τραγούδι ερμηνεύεται και στην νοηματική γλώσσα για να μπορέσουν όλοι χωρίς εξαιρέσεις να νιώσουν αυτά τα μαγικά λόγια που πλαισιώνουν το κομμάτι. Αφήστε τις κακίες και ζήστε αρμονικά. Μια βίδα σας μιλάει που πέρασε πολλά. Αφήστε τις κακίες και κάντε μια αγκαλιά. Η αγάπη να φωλιάσει βαθιά με
στην καρδιά. Τους αντιπάλους τους σε Α2 ανδρών, γυναικών και Β' εθνική ανδρών έμαθαν οι κύκλοπες και βορείας Αλεξανδρούπολης. Η Α2 ανδρών του χάντμπολ αναμένεται να ξεκινήσει στις 19 Οκτωβρίου και οι άλλες δύο κατηγορίες στις 9 Νοεμβρίου. Πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος οι κληρώσεις της Α2 ανδρών, γυναικών και Β' εθνικής ανδρών για την σεζόν 2024-2025. Στην Α2 κατηγορία ανδρών στο χάντμπολ, στην οποία συμμετέχουν οι κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 19 με 20 Οκτωβρίου, με την ομάδα του Εύρου να αντιμετωπίζει εντός έδρας το Αμίντεο. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής έχει ως εξής: Βόλος Handball Club Φέρωνας Βέρειας, Φέακας Κέρκυρας Φίβος Σικαιών, Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης Αμίντας Αμιντέου, Αρχέλαος Κατερίνης Εκμάθηση Αθλημάτων, Αεροπός Έδεσας Αλέξανδρος Αξιούπολης. Στην Α2 κατηγορία Handball των γυναικών, στην οποία φέτος εκτός από τον Βορέα θα συμμετέχουν και οι Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, η έναρξη έχει οριστεί για τις 9 με 10 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής έχει ως εξής: Βορέας Αλεξανδρούπολης Προσοτσάνη Δράμας, Δράμα Πανελλήνιος Νεάπολης, ενώ ρεπό έχουν οι Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης. Στη Β' Εθνική των Ανδρών φέτος θα λάβει για πρώτη φορά μέρος ο Βορέας Αλεξανδρούπολης, με το πρωτάθλημα να ξεκινάει στις 9 με 10 Νοεμβρίου. Στην πρεμιέρα θα γίνουν οι αγώνες Βορέας Αλεξανδρούπολης Γυμναστική Ένωση Δράμας, Κιλκής Πανσεραϊκός και Ηρακλής Θεσσαλονίκης Φίλιππος Βέρειας, ενώ ρεπό θα έχει η Βέρεια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να παρακολουθήσουμε πρώτα τις σημαντικότερες ειδήσεις της επικαιρότητας σε τίτλους και αμέσως μετά ολόκληρο το δελτίο μας εδώ αναλυτικά.